σχολιάσουμε αυτά σε λίγο. Θα σχολιάσουμε και την νικήτρια που πραγματικά έχω τρομερές ενστάσεις. Α, θα πιάσω. Είναι. Δεν σ' άρεσε η Σουηδία. Έλα, πάμε. Εντάξει. Για να τα ακούσουμε. Αυτό, αυτό, ναι. Εστάσει για ένα τραγούδι που δεν ξέρει ποιο είναι. Είναι λίγο dark. Δεν καταλαβαίνω ποτέ ποιο είναι. Όσε φορέ και να το δω, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Υποτίθεται το κάθε τραγούδι πρέπει να διαφημίζει και τη χώρα που εκπροσωπεί. Βλέποντα εσύ αυτή η κοπέλα, καταλαβαίνει ότι είναι Σουηδέζα. Πού είναι το ξανθό, το ψηλό, σε πληροφορά, άμα πα στη Σουηδία. Το θεωρητικό. Πέσω, πέσω. Οι περισσότεροι Σουηδέζοι βάζουν τα μαλλιά του μαύρα όπω βάζουν οι Μπέλγοι. Να κάνουμε ανταλλαγή πληθυσμού, να στείλουμε. Θέλετε να τη δούμε λίγο, να τη δούμε, να τη θυμηθούμε. Όχι και να μιλήσουμε για όλη την Eurovision. Θα δούμε λοιπόν όλο το παρασκήνιο. Λίγα πράγματα να δούμε, να θυμηθούμε τι έγινε ακριβώς προχθές και ερχόμαστε να τα αναπτύξουμε όλα. Καλά. Τα επιχειρήματά μας ένα-ένα. Να πω λίγο, θέλω κάτι μόνο για την Σουηδία, γιατί όπου από ό,τι έχω καταλάβει όλοι είστε υπέρ της Σουηδίας, μόνο εγώ είμαι που δεν μου αρέσει και δεν μου άρεσε ούτε από την Παρασκευή, θυμάσαι που το συζητούσαμε, ούτε τη βλέπεις, ούτε θυμάμαι το τραγούδι. Ακόμη πιο πολύ ξέρετε τι με εκνεύρισε. Όλη της αυτή η στάση με το που ξεκίνησα να παίρνει βαθμούς. Που ήταν λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Επειδή ήταν αξιοπρεπής. Όχι αξιοπρεπής. Επειδή λίγο ρε παιδί μου εκφράσου. Ανέκφραστη. Αφού είχε φύγει με 500 πόντους μπροστά είχε φύγει. Βγήκε στο τέλος νικήτρια 12. Μισό υπόδομο είχε φύγει. Λες και δεν τρέχει τίποτα. Είχε άγχος και ήθελα να το παίξει low profile κοπέλα. Γιατί όλα τα γραφεία στοιχημάτων και όλες τις προβλέψεις τη βγάζανε πρώτη. Οπότε σου λέει. Για να μην πάθουμε μετά κανένα σκοτσέζικο. Πας το παίξουμε χαλαρά τώρα και μετά που έχεις κερδίσει. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε εσύ. Δεν θυμάστε την Παπαρίζου. Θα να ξεκινήσουμε.